Ο Ιγκόρ Κονεσέγκοφ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, έχασε τις καθημερινές του ενημερώσεις με βίντεο από τη γραμμή του μετόπου για πέντε συνεχόμενες ημέρες, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το πού βρίσκεται. Σύμφωνα με το AGETS έναν ερευνητικό ιστότοπο που ξεκίνησε το 2021, το τελευταίο βίντεο με τον εκπρόσωπο δημοσιεύθηκε στο κανάλι Telegram του Υπουργείου Άμυνας την 1η Σεπτεμβρίου. Έκτοτε έχουν δημοσιευτεί μόνο ενημερώσει σε μορφή κειμένου σχετικά με τον πόλεμο. Δεν έχει δοθεί κανένα λόγο για την απουσία του Κονασέγκοφ. Το δημοσίευμα σημείωσε ότι ο Κονασέγκοφ είχε προηγουμένω απουσιάσει για τέσσερι συνεχόμενε ημέρε, και αυτό σηματοδοτεί το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που δεν έχει παραδώσει ενημέρωση για τον πόλεμο. Σύμφωνα με το τοπικό ειδησιογραφικό πρακτορείο 116.ru, ο Κονασένκοφ είναι επικεφαλή του Τμήματο Πληροφοριών και Μαζικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Άμυνα από το 2017. Ενώ τον Ιούνιο του 2022 του απονεμήθηκε ο στρατιωτικό βαθμό του αντιστράτηγου με προεδρικό διάταγμα. Το Ατζέντσβο σημειώνει ότι ο Κονασένκοφ παρέδωσε ακόμη και μία ενημέρωση στι 24 Ιουνίου, όταν ο εκλειπών επικεφαλής της ομάδας Βάγνερ, Γευγένη Πρικόζιν, ηγήθηκε μιας αποτυχημένης ανταρσίας κατά των κορυφαίων στελεχών του Κρεμλίνου, απαιτώντας τις παρετήσεις του Υπουργού Άμυνας της Ρωσίας Σεργέη Σοϊγκού και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Βαλέρη Γκερασίμοφ, του κορυφαίου στρατηγού του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Στον Κονεσέγκοφ έχουν επιβληθεί κυρώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία. Η Ουκρανία δήλωσε ότι ήταν υπεύθυνο για τη χειραγώγηση πληροφοριών και τη διάδοση παραπληροφόρηση σχετικά με τι ρωσικέ στρατιωτικέ ενέργειε στην Ουκρανία. Προώθησε μια θετική στάση απέναντι στη ρωσική απρόκλητη στρατιωτική επίθεση κατά τη Ουκρανία στην προσάρτηση τη Κρυμαία και τις ενέργειες των αυτονομιστών στον Τονμπάς απεικόνισε την κατάσταση στην Ουκρανία με μεροληπτικό τρόπο και διέδωσε παραπληροφόρηση σχετικά με τις ουκρανικές και δυτικές δραστηριότητες, ανέφερε. Ω εκ τούτου, είναι υπεύθυνο για την ενεργό υποστήριξη ή την εφαρμογή ενεργειών ή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακαιρεότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία τη Ουκρανία. Αυτή την εβδομάδα το Αντζέντσφο σημείωσε επίση ότι ο Πούτιν σταμάτησε απότομα να αναφέρει λεπτομερό τι απώλειε τη Ουκρανία στην αντεπίθεσή τη, η οποία διανύει πλέον τον τέταρτο μήνα. Το πρακτορείο ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου, ο Πούτιν έδωσε μια μονολεκτική απάντηση για την αντεπίθεση του Κιέβου, ενώ προηγουμένω αναφερόταν λεπτομερό στι απώλειε Ουκρανικών στρατευμάτων και εξοπλισμού. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.